Εμείς να καλωσορίσουμε τον κύριο Μαυρίδη σήμερα εδώ στην παρέα μας, διδάκτορ χρηματοοικονομικής, που είναι σήμερα εδώ κοντά μας για να μας λύσετε όσο το δυνατόν περισσότερες απορίες. Καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Μας έχουν αρχίσει να τελειώνουν τα οικόπεδα, κύριε Μαυρίδη, από ό,τι φαίνεται, και άρχισαν τα φαινόμενα των πυρκαγιών. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται, και κανείς από εμάς φυσικά δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και εκτός από τον πύρινο κλοιό στον Αγκάμα, μπορούμε να μιλήσουμε και για πύρινο κλοιό στην οικονομία, δυστυχώς. Αυτός και είναι πύρινος κλοιός που δεν σβήνεται με τίποτα αυτή η πυρκαγιά. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Μακάρι να είχαμε καλά νέα. Αλλά πρωτού μπω σε αυτό, Χριστιανά, θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα αντιοικονομικό σχόλιο. Βεβαίως. Όλοι μας ζούμε σε αυτή την κοινωνία και τα πράγματα είναι ένα μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας οι οποίοι δεν έχουν καν εργασία ή αν έχουν εργασία έχουν αλλάξει όροι εργασίας της βάσταχτα προς τα κάτω. Γι' αυτό η δική μου η έκκληση, γι' αυτό μίλησα για αντιοικονομικό και ως σχόλιο πρώτα απ' όλα, είναι ότι όσοι από εμάς είμαστε ευλογημένοι και έχουμε δουλειά, πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας και να εντοπίσουμε κόσμο ο οποίος έχει ανάγκη και έχει ανάγκη την όποια μικρή ή μεγάλη στήριξη μας, είτε αυτή είναι οικονομική είτε και άλλος πώς. Είμαι βέβαιος ότι αυτοί που με ακούν τώρα γνωρίζουν, γιατί και εγώ ζω στην κοινωνία και συνεχώς λαμβάνω μηνύματα από κόσμο ο οποίος βρίσκεται στα όρια της εξαθλίωσης και ψυχολογικής και οικονομικής. Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε. Έρχονται και σε εμάς καθημερινά πάρα πολλές περιπτώσεις. Και το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Τώρα συμβαίνει από όλες τις μεριές. Να πούμε, δώσετε μόνο μισό λεπτό να πούμε ότι είναι ανοιχτές φυσικά τηλεφωνικές γραμμές για δικές σας παρεμβάσεις. 22 477 777 μας καλείτε για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε γύρω έτσι από τα οικονομικά μας. Να κάνουμε ένα συνοπτικό σχόλιο για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Δηλαδή. Βεβαίως, καταρχάς ακούμε τρόικα. Τι είναι ακριβώς αυτή η τρόικα? Μάλιστα, πολύ καλό ερώτημα. Λοιπόν, τι είναι η τρόικα? Η Τρόικα είναι μία τριανδρία, μία επιτροπή, να την ονομάσω έτσι, η οποία αποτελείται από τρεις συνιστώσεις. Συμμετέχουν σε αυτή την Τρόικα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι, Ευρωπαϊκή Κομισιόν, άλλος πως γνωστή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τέλος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το γνωστό ΔΝΤ. Αυτή είναι η Τρόικα. Αυτή είναι η Τρόικα. Μάλιστα. Και Χριστιανά, αν παίρναμε το χρόνο πίσω, μόλις 4 χρόνια πίσω, σας ομολογώ ούτε και εγώ ίδιος και όσοι ασχολούμαστε με επιστημονικά με το αντικείμενο, δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός της Ευρωζώνης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι μια εξωευρωπαϊκή οργάνωση, δεν συνδέεται οργανικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε και την Ευρωζώνη. Και όμως είναι στην ουσία ένας αμερικανοχρηματοδοτούμενος οργανισμός, ο οποίος έχει τις δικές του σκοπιμότητες ή επιδιώξεις. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός έχει καθοριστικό λόγο στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Και αυτό, κατά την δική μου άποψη, νομίζω το αφήνω στον καθένα να το εκτιμήσει, διότι πίσω από όλα αυτά υπάρχουν τεράστια συμφέροντα. Άρα λοιπόν αυτή η Τρόικα έχει αποστείλει τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο κάποιους τεχνοκράτες, οι οποίοι κάνουν κάποιες διεργασίες. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, γιατί τότε οι άλλες δύο δυνάμεις, ας πούμε, που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν γίνει ένα μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι κάτι από την Αμερική, και πάντα υπήρχε αυτό το θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μία δύναμη και η Αμερική σαν μία άλλη? Λοιπόν, μπήκαμε στα δύσκολα από την αρχή, δύσκολες ερωτήσεις. Θα το πραγματικά σχολιάσω. Πραγματικά δεν ρωτάω, γιατί δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Λοιπόν, και είναι πράγματα, νομίζω, που πολλοί από εμάς έχουμε αυτές τις απορίες. Ναι. Όχι, έχετε δίκιο. Πάρα πολλοί με ρωτούν καθημερινώς για αυτά τα ερωτήματα που υποβάλλετε κι εσείς τώρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές σχολές σκέψης. Δύο διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η μία η άποψη, η οποία είναι αυτή που επικρατεί και έχει το πάνω χέρι, λόγω και της νομικής κατάστασης, δηλαδή εκ των πραγμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκροτήθηκε επειδή η ίδια η Γερμανία, για να εγκαταλείψει το δικό της νόμισμα, πάμε τώρα μερικά χρόνια πίσω, μια δεκαετία πίσω, για να εγκαταλείψει το Μάρκο, είχε θέσει ως όρο και έγινε αποδεκτός ότι θα έπρεπε οι κανόνες με τους οποίους λειτουργούσε το γερμανικό μάρκο, τέθηκαν ουσιαστικά ως τρόποι λειτουργίας και του ευρώ. Τα λέω λίγο απλοϊκά. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ελέγχει πολύ αυστηρά όποτε θα εκδοθεί νέο χρήμα. Και αυτό ουσιαστικά
είναι μια γερμανική αντίληψη των πραγμάτων, η οποία λέει ότι δεν πρέπει να εκδίδουμε χρήμα, δεν πρέπει να μειώνουμε τα επιτόκια, δεν πρέπει να αυξάνουμε την προσφορά χρήματος στις επιχειρήσεις ή και στους διάφορους, τα διάφορα νοικοκυριά και οργανισμούς, διότι αυτό δημιουργεί πληθωρισμό. Με το να αυξήσουμε το χρήμα και να μην αυξηθεί ο πλούτος ταυτοχρόνως, αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι τιμές, ο πληθωρισμός. Αυτή είναι η μία προσέγγιση και επομένως αυτή επί του παρόντος τουλάχιστον επικρατεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους τελευταίους μήνες, ολοένα εντείνεται και δυναμώνει και η άλλη άποψη, την οποία κατά κάποιο τρόπο θα θεωρούσα ότι εκπροσωπεί όσοι έχουν τα πράγματα σήμερα ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Γαλλίας, ο Ολάντ, ο οποίος λέει ουσιαστικά μαζί με τον Νότο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, αυτές οι χώρες περίπου συντάσσονται με την άποψη ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο, όπου να μην είμαστε τόσο μονοδιάστατοι επικεντρωμένοι πάνω σε αυτή την αυστηρή πολιτική, αλλά ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε δημοσιονομική πειθαρχία, δηλαδή να θέσουμε τα δημόσια οικονομικά του κάθε κράτους μέλους στη σωστή τους βάση, ταυτοχρόνως θα πρέπει να επιδιωχθεί μείωση των επιτοκίων με δυνατότητες προσβασιμότητας, δηλαδή να μπορούν τα νοικοκυριά, οι τράπεζες να αντλήσουν εύκολα κεφάλαια. Ναι, γιατί όλοι εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε πνιγεί μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει. Θα σας πω, επειδή ξέρετε, είναι κατανοητό ότι εσείς σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ζει την καθημερινότητα και παίρνει αποφάσεις σε αυτό που ονομάζουμε στη μικροοικονομία, θα σας μεταφέρω ακριβώς αυτό που έχετε πει, πώς συμβαίνει στο επίπεδο της ευρύτερης πολιτικής και μακροοικονομίας. Υπάρχει μία απλή συνταγή. Αν φέρνατε εδώ 5 διαφορετικούς οικονομολόγους, να είστε βέβαιοι ότι ο καθένας από εμάς θα έλεγε κάπως διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει όμως ένα πράγμα βασικό στο οποίο όλοι συμφωνούμε. Όταν η οικονομία είναι σε ύφεση, όπως λέμε, δηλαδή βρίσκεται σε πτωτική κατάσταση. Mm-hmm. Εδώ κάνω μια παρένθεση. Η παγκόσμια οικονομία και ιδίως η οικονομία της Ευρωζώνης δεν είναι απλώς σε ύφεση. Βρισκόμαστε σε παγκόσμια οικονομική κρίση, την οποία θα διδάσκουμε στα πανεπιστήμια μετά από δεκαετίες, αν όχι και αιώνες. Θα γραφτεί στην ιστορία. Άρα λοιπόν, αυτή η εξαιρετική κατάσταση απαιτεί και μια εξαιρετική ή ανάλογα δραστική μεταχείριση. Η βασική αρχή είναι η εξής. Το έχουν ουσιαστικά υιοθετήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκονται πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχουν μειωθεί δραματικά τα επιτόκια. Τα επιτόκια βρίσκονται κάτω από το 1%. Τα νοικοκυριά μπορούν να αντλούν πολύ εύκολα από τις τράπεζες. Έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί οι τράπεζες, επειδή η ίδια η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών τους έχει δώσει απλόχερα χρήματα. Και η θεωρία εκεί είναι ότι κάνουμε την επιλογή να επαναδραστηριοποιήσουμε την οικονομία, να κρατήσουμε τον κόσμο στις δουλειές τους. Και στη ζωή. Να κρατήσουμε τον κόσμο στη ζωή. Πολύ καλά το είπατε. Έστω και αν αυτό θα σημαίνει στο τέλος κάποια αύξηση στον πληθωρισμό. Δηλαδή υπάρχει μια πιο ισορροπημένη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Ναι, αλλά εμείς τι κάνουμε εδώ που τα επιτόκια, δηλαδή βρίσκεις κάτι επιτόκια 10%, 11%, 9%, 9,5%, δηλαδή είναι πάρα πολύ ψηλά τα επιτόκια. Θα σας έλεγα ότι οι μικροεπιχειρήσεις έχουν και σοβαρό πρόβλημα να αντλήσουν κεφάλαια οι ίδιες. Γιατί δεν δίνει κανείς δάνεια. Έτσι. Έχει στεγνώσει η αγορά. Αυτή είναι η φράση που ακούμε συνεχώς από επιχειρηματίες και νοικοκυριά. Και ξέρετε, συμβαίνει και η εξής αλυσιδωτή δυστυχώς μεταφορά των προβλημάτων. Υπάρχει μια, ας πούμε, καλή επιχείρηση σήμερα, η οποία έχει να παίρνει από τους πελάτες της μισό εκατομμύριο. Πώς και χρωστεί παρακάτω 400.000, η ίδια δεν μπορεί να τα εισπράξει γιατί αυτοί δεν έχουν και η ίδια τα μεταφέρει παρακάτω γιατί δεν πληρώνει. Δεν μπορεί να πληρώνει. Και αυτό μεταφέρεται μέσα στην οικονομία. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το λέω με πόνο ψυχής, έχουν περάσει ήδη 4 χρόνια. Από το 2008 είμαστε επίσημα στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Δυστυχώς οι εκτιμήσεις είναι ότι αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό με τα επιτόκια δεν το ελέγχουμε εμείς ως Κύπρος, θα έρθουμε μετά και σε αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε ως Κύπρος, η πραγματικότητα είναι ότι πιθανώς να μας φάει σχεδόν μία δεκαετία για να διεξέλθουμε από αυτή την κρίση. Λοιπόν, φαίνεται όμως, να δώσω μια νότα αισιοδοξίας, ότι στην τελευταία σύνοδο κορυφής που έγινε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η Γερμανία για πρώτη φορά έκαμε όχι δύο βήματα,
ένα βήμα έστω πίσω, θεωρώντας ότι πλέον οι τράπεζες, κάτω από ορισμένες περιστάσεις, και μας αφορά χριστιανά και εμάς εδώ στην Κύπρο, οι τράπεζες είναι το κύριο θέμα συζήτησης, θα μπορούν, επαναλαμβάνω, κάτω από ορισμένους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα θεσμοθετηθούν στους επόμενους μήνες. Αυτό είναι που ευελπιστούμε. Αυτό στους επόμενους μήνες, εμένα κάτι δεν μου κολλάει καλά, γιατί οι επόμενοι μήνες μπορεί να είναι από 12 μέχρι 24, μέχρι 36. Μέσα στους επόμενους μήνες περιμένουμε πολλά πράγματα να γίνουν. Εντάξει. Πάντως, έχετε δίκιο. Η υποψία υπάρχει και μάλιστα υπάρχει και η αντίθετη άποψη, αυτό που σας λέω, ότι η Γερμανία δεν έκανε βήμα πίσω, απλώς ουσιαστικά έδωσε ένα λεκτικό να μας αφήσει τους υπόλοιπους ικανοποιημένους για να οδηγήσει το πράγματα παρακάτω. Κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη της Γερμανίας, δηλαδή. Υπάρχουν και οι Βόρειοι, για να είμαστε δίκαιοι μαζί τους, υπάρχουν και βόρειες χώρες οι οποίες στηρίζουν τη Γερμανία σε αυτή την πολιτική. Λοιπόν, ετοιμαζόμουν να πω ότι οι τράπεζες, φαίνεται ότι αν προχωρήσουμε σε αυτόν τον νέο σχεδιασμό, δεν επιβάλλεται πλέον το κράτος μέλος να δανειστεί. Δηλαδή η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να δανειστεί και να τα μεταφέρει στις ιδιωτικές τράπεζες. Θα μπορούν οι ίδιες οι τράπεζες απευθείας να μπορούν να δανειστούν. Και αυτό θεωρούμε όλοι μας ότι είναι πιο ορθολογιστικό. Γιατί μπορούν εκείνοι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσουν και να εποπτεύσουν τα πράγματα γιατί καλύτερα. Γιατί είναι και ιδιωτικές τράπεζες. Γιατί να μην μπορούν δηλαδή να το κάνουν αυτό. Ναι, είναι ιδιωτικές τράπεζες. Γιατί εγώ, αν είμαι ιδιωτική επιχείρηση, δηλαδή θα έρθει το κράτος να με δανείσει, δεν θα πάω από μόνη μου σαν επιχείρηση να δανειστώ. Λοιπόν, τώρα κάνω κάποιες ερωτήσεις που μπορεί για κάποιους να ακούγονται και ηλίθιες ερωτήσεις, αλλά. Όχι, ηλίθιες ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Ηλίθιες απαντήσεις μπορεί να υπάρχουν. Θα σας πω ότι ένα μεγάλο ερώτημα που υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο και το μεταφέρω συνεχώς και όποτε μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία είναι ότι. Είναι απορία και ολωνών εμάς, δεν είναι μόνο του κόσμου, είναι ότι ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο ετύχανε και ενδεχομένως τη χάνει μιας προνομιακής μεταχείρισης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Φυσικά έχει δώσει σημαντικά πράγματα στην Κύπρο. Από ποιους? Προνομιακής μεταχείρισης εννοώ από το κράτος. Από το κράτος, μάλιστα. Ναι. Φυσικά λέω, έχει δώσει σε αυτόν τον τόπο και σημαντικά θετικά πράγματα. Έχει εργοδοτήσει πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα με ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Έχει προσδώσει στην οικονομία. Θεωρούμε όλοι μας ότι έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει αποδειχθεί ότι αρκετές διοικήσεις τραπεζών ήσαν κατώτερες των περιστάσεων, πήραν ρίσκα τα οποία εκ των υστέρων βλέποντας τα πράγματα μας είναι αδιανόητα, πως έφτασαν σε τόσο μεγάλη ανάληψη ρίσκου και δεν τα λέμε απλώς εκ των υστέρων, γιατί ξέρετε η εκ των υστέρων ανάλυση δεν έχει και ιδιαίτερη αξία, αλλά θα πω και το εξής στις διοικητικές τράπεζες. Τώρα σήμερα, φαντάζομαι όλοι παρακολουθούν την επικαιρότητα, ενώ προ μερικών εβδομάδων οι ίδιες τράπεζες μας είχαν πει ότι αυτά τα ποσά χρειάζομαι, που ήταν ήδη ένα τεράστιο ποσό, τώρα που βρίσκεται η Τρόικα στην Κύπρο και ενδεχομένως η υποψία όλων μας είναι ότι στις επόμενες μέρες θα ανακάλυψαν μέσα από αυτή την μικροσκοπική εξέταση που κάνει η Τρόικα. Και άλλα πράγματα. Ναι, θα ανακάλυψαν και άλλα, βγήκαν φανερά και είπαν ότι ξέρετε, έχουμε ανάγκη ακόμα 500 εκατομμύρια. Μα πώς είναι δυνατόν, δεν μιλάμε για μισό εκατομμύριο και κάναμε λάθος και είναι μισό εκατομμύριο πιο κάτω και είναι μισό πιο πάνω. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν κανονικά μες στα μούτρα μας. Λοιπόν, θα ακουστεί οξύμορο, αλλά θα σας πω για το εξής, ότι επειδή σέβομαι την επιστήμη μου και πρέπει να συμπεριφέρομαι υπεύθυνα, πέραν και πάνω από οποιουσδήποτε συναισθηματισμούς, θα πω και το εξής. Έχω μιλήσει με αυτόν τον τρόπο που με έχετε ακούσει μόλις τώρα για τις τράπεζες. Αλλά ταυτοχρόνως λέω ότι αν θέλουμε να βγούμε όσο το γίνεται πιο γρήγορα από αυτή την κρίση, πρέπει να, σε μια σύγχρονη οικονομία, πρέπει να βρεθεί τρόπος να ξαναρχίσουν οι τράπεζες να δανείζουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι, γιατί πας να κάνεις ένα δάνειο και πας και ζητάς ένα ποσό που παλιότερα θα το έπαιρνες πάρα πολύ εύκολα. Πιο απλά τέλος πάντων, πηγαίνεις και ζητάς 5.000 ευρώ. Που παλιότερα οι τράπεζες πριν από κάποια χρόνια σου λένε βεβαίως να σου κάνουμε και ένα τρεχούμενο άμα θέλεις, να μην είναι δάνειο. Να πληρώνεις τους τόκους σου κάθε 6 μήνες, ας πούμε, που κλείνει η εξαμηνία. Και σου έδιναν ένα δάνειο τέτοιο εύκολα. Τώρα πια σου λένε ότι για να πάρεις 5.000 ευρώ δάνειο, πρέπει να τους βάλεις 5.000 ευρώ εγγύηση. Μα αν είχα τις 5.000 ευρώ, θα ερχόμουν να σας τις βάλω εγγύηση, δεν θα τις έπαιρνα να κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και μάλιστα έχει παρατηρηθεί τελευταίως. Προσπαθώ να αποφύγω να μην μπούμε στα νομικά. Θα σας πω ότι έγιναν προφανώς και κάποιες ατασθελίες
οι οποίες πιθανόν κάποιοι να τις οδηγήσουν και στα δικαστήρια. Θα σου πω, θα μείνω στο γενικό επίπεδο. Ένας αριθμός συμπατριωτών μας είχαν αγοράσει, είχαν επενδύσει τα λεγόμενα αξιόγραφα κάποιων τραπεζών, τα οποία πλήρωναν ένα πολύ ψηλό επιτόκιο. Γύρω στο τι είναι αυτά τα αξιόγραφα? Λοιπόν, δεν είναι κατάθεση τα αξιόγραφα, αλλά δεν είναι ούτε και μετοχές. Είναι κάτι, ας πούμε, όπως τα ομόλογα. Μπορεί να ήσαν και ομόλογα. Δηλαδή, είναι μια δέσμευση της τράπεζας ότι θα σε πληρώνει ένα επιτόκιο. Α, σου δίνω, ας πούμε, 10 ευρώ και εσύ, σαν τράπεζα έρχεσαι και μου δίνεις 13 πίσω. Μάλιστα. Το οποίο επιτόκιο όμως, δηλαδή ενώ στην κατάθεση κάποιος μπορούσε να πάρει, 1.000 ευρώ και να παίρνει ένα επιτόκιο στο χρόνο 4%, σε αυτά τα αξιόγραφα, τα οποία ήταν μακροπρόθεσμα, έπαιρναν πολύ ψηλό επιτόκιο, 7-8% επιτόκιο. Αυτό αντιλαμβάνεστε, ένας που έβαλε 100.000 και έπαιρνε 8%, 8.000 το χρόνο ως επιτόκιο, μαζί με τη σύνταξή του, ήταν επαρκές για να έχει μια αξιοπρεπή ζωή. Αρκετοί από αυτούς τώρα έχουν σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό οικονομικό, διότι έχει ανασταλεί ή και ακυρωθεί η πληρωμή όλων αυτών των τόκων. Μέσα δηλαδή, για να φανταστείτε πόσο τεράστιες προεκτάσεις μετακυλίονται λόγω της οικονομικής κρίσης, εκεί που κάποιοι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είχαν πρόβλημα. Μπορώ να σας πω και ακόμα κάτι που είναι λίγο πολιτικό. Ξέρετε, ένας αριθμός συμπατριωτών μας σκέφτεται ή και το έχει ήδη κάνει να προσφύγει στην παράνομη επιτροπή των κατεχομένων για να ξεπουλήσει την περιουσία του, προσπαθώντας να διαχειριστεί κάποια από τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχει. Να σας πω κάτι, πραγματικά το λέω, δηλαδή ενώ είμαι πολύ ενάντια ακόμη και στο να πηγαίνουμε στα κατεχόμενα, όταν κάποιος άνθρωπος πεινάει και δεν έχει να ταΐσει την οικογένειά του, εγώ προσωπικά, σαν Χριστιανά, δεν θα τον κατηγορήσω να κάνει το οτιδήποτε. Όταν μας φτάνουν, γιατί μας έφτασαν σε αυτό το σημείο, και εμείς σίγουρα έχουμε το δικό μας μερίδιο, κάθε ένας από εμάς, σε κάποια πράγματα, αλλά όταν μας φέρνουν σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει στο σπίτι 3-4 παιδιά και ένα παιδί να έχει, ακόμη και να μην έχει, μπορεί να μην έχει ο ίδιος να φάει. Για το τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει για να ζήσει. Αυτό που λέτε αναδεικνύει και την ευθύνη που έχει το κράτος και οι όποιες κυβερνήσεις, δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη, αλλά και ειδικά η συγκεκριμένη, το κράτος γενικά και η πολιτεία, να βρει κάποιες λύσεις οι οποίες να τους αφαιρέσουν έστω αυτό το κίνητρο. Και σας μιλά κάποιος, ο οποίος η καταγωγή μου είναι από την επαρχία της Κερίνιας και φυσικά ούτε εγώ πρόκειται να πάω στην Επιτροπή, αλλά λέω και το εξής. Έχω και ένα καλό παράδειγμα να σας πω. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στην Επιτροπή, έχουν τους λόγους τους, εγώ είμαι σαφώς εναντίον, αλλά δεν θα μιλήσω για μένα. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν οικογένειες πεταγμένες μέσα στους συνοικισμούς, εδώ λίγο έξω από τη Λευκοσία, οι οποίες έχουν τεράστιες περιουσίες σε περιοχές της Κερίνιας, ένα κομμάτι να πουλούσαν, θα είχαν λύσει το οικονομικό τους, όμως αρνούνται να το κάνουν. Αυτό το λέω για να πω ότι δυστυχώς προβάλλουμε προς τα έξω, μέσα από διάφορα προγράμματα και περιοδικά, lifestyle κλπ. Ένα στυλ ζωής το οποίο διαφέρει κατά πολύ από αυτό που μόλις σας έχω περιγράψει. Η κοινωνία μας είναι ένα μοσαϊκό. Έχουμε πολλά και διάφορα, από την Αγία Νάπα μέχρι οπουδήποτε αλλού. Έχουμε όμως και ένα κόσμο ο οποίος κρατά ακόμα ζωντανές τις αξίες. Ναι, σίγουρα, σαφώς. Είναι όλα πρέπει να τα κρατάμε. Αλλά όταν έρχεται το ίδιο το κράτος σου και σου στερεί το φαγητό σου, που πρέπει να βάλεις το τραπέζι σου και μέσα στο σπίτι σου για σένα και τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, πια σε φέρνουν στο απροχώρητο. Χθες σχολιάζαμε εδώ στην εκπομπή ότι στην Ελλάδα πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει και δωρίζει ο ίδιος, όχι κάνει δωρεά, τα πουλάει τα όργανα του, δεν δωρίζει, πουλάει όργανα, νεφρούς, οτιδήποτε μπορεί να πουλήσει για να ζήσει. Δηλαδή μπαίνει στο χειρουργείο να το αφαιρέσουν τον νεφρό για να πάρει αυτά τα χρήματα. Ναι. Έχω ακούσει και εγώ τραγικές ιστορίες. Ξέρετε, θα σας πω, αποφεύγω να μπαίνω σε αυτά, γιατί καμιά φορά ίσως και να μην θέλω να δώσω ιδέες στον κόσμο να μας παρακολουθεί. Βρισκόμαστε σε κατάσταση οριακή. Και αν τα πράγματα συνεχιστούν ως έχουν, σημαίνει ότι και εμείς θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ελλάδας. Η ευχή, και επαναλαμβάνω, η ευχή όλων μας είναι τα μέτρα, τα όποια μέτρα να ληφθούν γρήγορα για να αποφύγουμε το χειρότερο. Αλλά, Χριστιανά, έρχομαι και σε εκείνο που είπα. Είναι και προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Όσοι από εμάς έχουμε δουλειά,
να κοιτάξουμε γύρω μας και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη της δικής μας στοργής. Έχετε δίκιο. Πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές και στη συνέχεια θα ήθελα να μας πείτε πώς μπορούμε να καθίσουμε ο καθένας στο σπίτι μας με ένα μολύβι και ένα χαρτί, τι μπορούμε να υπολογίσουμε, πώς μπορούμε να τα βγάλουμε, αν και πια δεν υπάρχει αυτό το πάω στην τράπεζα και ζητώ να μου κάνουν τα δάνεια μου σε ένα. Δεν υπάρχει, νομίζω, καμία περίπτωση. Πάμε στον κύριο Πανίκο, έτσι, πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα και σε ένα Χριστιανά. Γεια σας, σας ακούω. Ευτυχώς που κρατάς μολύβι και χαρτί, γιατί εκείνο το οποίο θέλω να συζητήσω μαζί με τον κύριο Κώστα Μαυρίδη, ο οποίος είναι οικονομολόγος εκεί, είναι τον αναλυτικό λογαριασμό. Άκουμε ποσά δεξιά, ποσά αριστερά. Λοιπόν, και εντάξει, δεν θα ήθελα να τότε, επειδή είναι μεγάλη συζήτηση, δεν θα ήθελα να αναφερθώ στη φορομπιστική πολιτική του φιλολαϊκού κράτους, του οποίου έχουμε πάνω και μας διακυβερνά, αλλά απλά τα πράγματα. Πριν κάνα χρόνο, σαν σήμερα, 2,5 δις δάνειο που τη Ρωσία. 2,5 δις η ζημιά που το Μαρί, 5. Αν θέλετε, γράφετε. 5 άλλο δάνειο τώρα, το οποίο συζητούν μπορεί να 10, μπορεί να περισσότερα. Φτάσαμε τα 15 δις. Και ένα δις το πλεόνασμα της κυβέρνησης του κ. Παπαδόπουλου την προηγούμενη, είμαστε 16 δις. 16 δις δια 700.000 κατοίκους της Κύπρου, απλά μαθηματικά, γιατί πολλές φορές όταν συζητούμε οικονομικά και υπάρχουν αριθμίδες στη μέση της τάξης των πολλών μηδενικών, έχω την εντύπωση ότι οι Κύπροι δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει ένα δισεκατομμύριο. Οπότε έχουμε 16 δισεκατομμύρια μέχρι τώρα για 700.000 κατοίκους Κύπριους του νησού, συμπεριλαμβανομένου μωρά που μόλις γεννηθήκαν μέχρι ηλικιωμένους 100 χρονών. Δεν πλακώ μέσα σε συζήτηση που να αφορά το ενεργές εργατικό δυναμικό της Κύπρου. Τούτο μας κάνει 23.000 ευρώ ο καθένας. 24 δισεκατομμύρια διαγραφή των ελληνικών ομολόγων. Επίσης στα 40 δις, αν τα διέρασω, τα 40 δις για 700.000 κατοικούς, μας κάνει 57.000 ευρώ καθένας. Είναι απλά μαθηματικά. Τώρα σε μια εκπομπή στον Αντένα, άκουσα έναν καινούργιο ποσό. 54 δις. 54 δις για 700.000 κατοικούς. Συζητούμε έναν ποσό της τάξης των 77.000 ευρώ, που για μια τετραμελή οικογένεια, είναι 308.000 ευρώ ο καθένας, εμείς οι Κυπρέοι. Κύριε Πανίκο, η φυλακή θα γίνει το σπίτι μας, έτσι όλους, όλοι εκεί θα πάμε, όλοι εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος. Τούτον έχει χρόνια, αλλά φυλακές δεν έχουν λεφτά να χτίσουν. Και εκείνο το οποίο μπορεί να κάνουν είναι να μας τελειάσουν, πας στο νησού μας. Αυτό, θα γίνει όλη η Κύπρος μια μεγάλη φυλακή. Πώς ήταν το νησί στη Σπιναλόγκα, εμείς θα είμαστε. Να συνεχίσω να πω ακόμη κάτι, Χριστιανά. Βεβαίως. Στον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία πυροβολούσε με σφαίρες και είχαμε εκατομμύρια θύματα. Μάλιστα. Και θα ήθελα σχόλια τούτου, από όλων των δηλώσεων των οποίων έχω κάνει. Τώρα άλλαξε πολιτική και πυροβολάμε ευρώ. Δηλαδή, θες να θελανίσω, έλα, αλλά να με πληρώνεις επιδόκια. Ψηλών επιδόκιο, να σου λέω τι να κάνεις, να παίρνω στα βιβλία των Υπουργείων και των τραπεζών σου, συμπεριλαμβανομένου και της κεντρικής σου τραπεζάς. Εδώ που ο ρόλος της κεντρικής τραπεζάς, ήθελα μια διευκρίνηση που τον κύριο Μαυρίδη, ο οποίος είναι και οικονομολόγος διαγεγραμμένος κοντά σας, που αφορά το Σύνταγμα της Κύπρου και λέει, το οποίο καθορίζει ότι η κεντρική τράπεζα είναι ανεξάρτητος φορέας. Μάλιστα. Εδώ να απαντήσουμε. Και δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση η οποία εμπάνω. Ανοίξαμε αρκετά θέματα. Επιβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την οικονομική πολιτική η οποία θα ακολουθήσει η χώρα, η Κύπρος. Μάλιστα. Διότι επί του συγκεκριμένου είχαν γίνει πολύ σοβαρές δηλώσεις από διάφορους πολιτικούς, επειδή είναι δεξιά-αριστερά κτλ. Κύριε Πανίκο, μου πάμε να απαντήσουμε σε αυτά, γιατί είναι πολλές οι τηλεφωνικές μας γραμμές και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Να είστε καλά. Να σχολιάσω μερικά πράγματα. Πολύ όμορφα και συγκροτημένα τα έθεσε ο. Τα έχει πει ο κύριος Πανίκος, τα έχει μετρήσει, τα έχει υπολογίσει όλα. Πραγματικά. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας έχει εμπεδωθεί και έχει αναδειχθεί ακόμα μια φορά μέσα και από το κοινοτικό γεχτημένο. Δηλαδή το διασφαλίζει κανονικά και είναι υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να τηρεί ανεξάρτητη
Κεντρική Τράπεζα, λόγω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή και εδώ υπάρχουν διάφορες απόψεις κατά πόσο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι ή δεν είναι ανεξάρτητη. Όμως, είναι τελικά. Κανονικά είναι και δια νόμου ανεξάρτητη και θα πρέπει να λειτουργεί ως τέτοια. Τώρα, τους θεσμούς Χριστιανά τους ενσωματώνουν και τους ενσαρκώνουν άνθρωποι. Και οι άνθρωποι αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να μην είναι ανεξάρτητοι. Εδώ επαφείται στον καθένα να κρίνει. Τώρα, σε σχέση με αυτούς τους αριθμούς, ξέρετε, κάνουμε υποθέσεις. Τα πράγματα τελικά μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι και πολύ χειρότερα, με την έννοια ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όπου με την απειλή της Τρόικα αρχίζουν να βγάζουν συνεχώς από τα ράφια, αντιλαμβάνεται ο καθένας που θα πάμε. Και αν τελικά όλη αυτή η κατάσταση τελικά αποδειχθεί ότι ισχύει, δηλαδή το ότι δηλαδή είχαν αποκρύψει ζημιές ή ατασθαλίες και σε άλλες τράπεζες ή ενδεχομένως σε άλλους ημικρατικούς οργανισμούς είχαν υιοθετηθεί πολιτικές οι οποίες πραγματικά δεν είχαν παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον σωστό τρόπο, όλα αυτά θα έρθουν μπροστά μας. Γιατί το λέω αυτό, ότι ουδέν κακόν τελικά αμυγές καλού ή ουδέν κολών αμυγές κακού, με την εξής έννοια. Όλα αυτά τα πράγματα κάποιος πρέπει να τα διαχειριστεί και να τα αντιμετωπίσει. Αλλά, ξέρετε τι αισθάνομαι, ότι είχα ακούσει και ένα αρμόδιο πρόσφατα, δεν θα αναφέρω ονόματα, ο οποίος είπε το εξής: ας μην ανησυχεί, λέει, ο απλός άνθρωπος, δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί οτιδήποτε. Και διερωτώ με ποιος να ανησυχήσει, δηλαδή αυτός που έχει 500 οικόπεδα στη διάθεσή του, δηλαδή αυτός να ανησυχήσει, να μην ανησυχήσουμε εμείς. Όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Πανίκος προηγουμένως είναι χρέη τα οποία θα πρέπει να αποπληρωθούν και οι δανειστές μας θα βρουν τον τρόπο να μας θέσουν όρους αν θα συνεχίσουν να μας παρέχουν δόσεις. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση ως έχει. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Αυτό με τις τράπεζες. Πώς έχει γίνει αυτό? Δηλαδή αυτές οι τράπεζες έχουν επενδύσει τα χρήματά τους άσκοπα, αλόγιστα, σε λάθος επενδύσεις και τα έχουν χάσει? Γιατί εγώ δεν ξέρω τράπεζα που να μας δίνει, μόνο τους δίνουμε. Ναι. Άρα, αν εγώ έρχομαι, κύριε Μαυρίδη, ας πούμε, και δανείζω συνέχεια 5-10 άτομα και κάνω ένα πολύ ισχυρό κεφάλαιο, πώς είναι δυνατόν να είμαι κατεστραμμένη οικονομικά? Σημαίνει ότι εγώ αυτό το κεφάλαιο δεν το έχω χειριστεί σωστά, ναι. Έτσι? Αυτή δεν είναι η λογική? Έτσι είναι η λογική. Να πω ένα παράδειγμα που αναδεικνύει αυτή την εντελώς ακατανόητη πολιτική που ακολουθήσαν οι τράπεζες. Όταν οι τράπεζες αγόραζαν επένδυα, αυτό θα μπορούσε να πει ένας τραπεζίτης, στα ελληνικά ομόλογα, στα ελλαδικά ομόλογα, και αγόραζαν τεράστιες ποσότητες, αυτό από μόνο του, αν ήταν εδώ ένας τραπεζίτης, θα έλεγε ότι το έκαναν στο πλαίσιο της λεγόμενης διασποράς κινδύνου. Δηλαδή έβαζαν παντού επενδύσεις, ούτως ώστε αν προκύψει μια ζημιά σε μια επένδυση, να αντισταθμιστεί από ένα κέρδος στην άλλη επένδυση. Θα πω κάτι το χαρακτηριστικό που δείχνει ότι δεν ήταν διασπορά κινδύνου. Είναι, αλλά ήταν ανάπτυξη. Θα σου πω κάτι χαρακτηριστικό που είναι γνωστό. Αγόραζαν από το ελληνικό κράτος. Σε κάποια φάση αγόραζαν, και μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, από το χρηματιστήριο τα ελληνικά ομόλογα, τα οποία τα πουλούσαν γερμανικές και γαλλικές τράπεζες, και ενώ η τιμή τους θα έπρεπε να είναι γύρω στο 1 ευρώ το ένα, τα πουλούσαν αυτές οι τράπεζες κάτω από 50 σεντ. Δηλαδή κατά 50% πιο κάτω από την αξία, λογική την αξία τους. Το ερώτημα είναι, και δεν χρειάζεται να έχεις διδακτορικό, για ποιο λόγο μια γερμανική τράπεζα ή μια άλλη ευρωπαϊκή τράπεζα σε φόρτων? Η απάντηση είναι πολύ, πολύ σωστά, είναι πολύ απλή. Υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να μην αποπληρωθούν. Τα αγόραζαν λοιπόν σε αυτή την τιμή με το εξής σκεπτικό. Αν τα πράγματα τελικά πάνε καλά και η Ελλάδα αποπληρώσει τα χρέη της, τότε τα αγόρασα σε πολύ χαμηλή τιμή και θα έπαιρναν ένα σημαντικό κέρδος. Σαν τα αρνιά στη σφαγή δηλαδή. Αν όχι, και ακούστε το αυτό, μας μετέφεραν τις ζημίες σε εμάς στο φορολογούμενο και τώρα αναμένουν την κρατική παρέμβαση για στήριξη. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ο κύριος Σάβας. Κύριε Σάβα, γεια σας, καλό σας απόγευμα. Ναι, καλό σας απόγευμα και καλή αρχιτεκτονία για την εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Μαυρίδη. Γεια σας, καλό απόγευμα. Συνεχώς ακούμε για την οικονομία μας, όλα μαύρα, άρα είναι αυτά. Πριν λίγο καιρό οι οικονομολόγοι μας και εσείς, κύριε Μαυρίδη, μόλις βρήκαμε το φυσικό αέριο, μας κάναν και λιώσαμε όλοι οι Κύπροι, νομίζαμε από τη μια μέρα στην άλλη να γίνουμε 1 εκατομμυρίου με τα... Κύριε Σάβα μου, επειδή δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, μιλήστε μας λίγο πιο δυνατά. Ναι, μας δώσετε ελπίδες των κυπριακών λαών, μας δώσαν
Μάλιστα, με το φυσικό σωστό. Αέριο. Έχετε δίκιο. Να το εξηγήσουμε. Ναι. Και από τη μια στιγμή στην άλλη, όλα μαύρα και άραχνα. Αν έχει και κανένα που επίζει σε κάτι από αυτά, όπως του τα λέτε, είναι. Μάλιστα, εγώ θυμάμαι πάντως μία ατάκα που μας είχε πει εδώ ο κύριος Μαυρίδης στην εκπομπή. Ακόμη ο καναπές μας δεν ήταν έτσι. Ήταν στο έτσι, κύριε Μαυρίδη, αυτά τα πράγματα το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Που μας είχε πει ότι αν τα διαχειριστούμε σωστά, θα πάμε καλά. Θέλω τουλάχιστον από τον κύριο Μαυρίδη. Ναι, σας ακούμε, κύριε Σαββαμ. Τουλάχιστον από τον κύριο Μαυρίδη και από άλλους οικονομικούς, θα ήθελα να μας δώσουν και μια ευθύνα με το φυσικό αέριο, με τα οικόπεδα, τα άλλα. Έστω μετά από 5 χρόνια, έστω από 7 χρόνια, μια σωστή διαχείριση. Αυτά θέλει να ακούσει ο κόσμος. Τουλάχιστον να. Να πάρουμε μια ανάσα, ε. Να το σχολιάσουμε. Να είστε καλά, κύριε Σαββαμ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Η κουβέντα που κάνουμε σήμερα, Χριστιανά, μου θυμίζει το 99-2000, στην εποχή του χρηματιστηρίου. Και τότε υπήρχε η άποψη ότι δεν πρέπει κάποιοι από εμάς να βγαίνουμε έξω να αποτρέπουμε τον κόσμο να επενδύει στα διάφορα χαρτιά που αποδείχθηκε ότι είχαν μηδαμινή αξία στο χρηματιστήριο, διότι αυτό προκαλούσε πτώσεις στο χρηματιστήριο. Υπήρχε και αυτή η άποψη. Υπήρχε και η άλλη άποψη, φυσικά, που κάποιοι το έκαναν, που κατέντησαν παπαγαλάκια να οθούν τον κόσμο για να επενδύσει σε μετοχές και είδαμε τα αποτελέσματα. Το έζησα και αυτό και το είδα. Όχι απλώς την οικονομική, την κοινωνική εξαθλίωση που προέκυψε μέσα από κόσμο ο οποίος καταστράφηκε. Έρχομαι και στο σήμερα και σέβομαι την άποψη του κύριου Σάββα. Όντως, πρέπει να δίνουμε και μια αισιοδοξία, αλλά πρέπει αυτή η αισιοδοξία να βασίζεται σε κάτι ρεαλιστικό, να μην είναι στον αέρα. Η κουβέντα που έχει πει για το φυσικό αέριο, αποδεδειγμένα αυτός ο τεράστιος πλούτος, όντως μπορεί στο τέλος να αποδειχθεί μια τεράστια ευλογία και για αυτή τη γενιά και για πολλές μελούμενες γενιές. Και απόδειξη τούτου, να το πω πολύ απλά, αν δεν υπήρχε, αν δεν είχε αξία αυτός ο πλούτος, να είστε βέβαιος, κύριε Σάββα μου και διάφοροι άλλοι, ότι και η Τουρκία και διάφοροι άλλοι δεν θα ασχολούνταν με τα συγκεκριμένα οικόπεδα, αλλά το θέμα θα μας άφηναν, θα διαφορούσαν εντελώς. Θα μας είχαν αφήσει στην ησυχία μας. Έχει, να το θυμάστε, αφού είπατε για προηγούμενη ατάκα, θα το πω εδώ και αν ζούμε θα δούμε ποιος θα βγει σωστός. Αυτό το φυσικό αέριο, το οποίο ενδεχομένως παρεπιπτόντως από κάτω τεχνικά να μπούμε σε αυτά, μπορεί να υπάρχει και πετρέλαιο, θα πω το εξής απλό. Έχει τη δυναμική να ανατρέψει τον ρουν της ιστορίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα, δεν ανακαλύψαμε τον τουρισμό, ανακαλύψαμε ένα θεόσταλτο δώρο το οποίο έχει τεράστια αξία στρατηγική, όχι μόνο για μας, αλλά και ένα τεράστιο μέρος αυτής της Σιφηλίου. Και απόδειξη τούτου είναι ότι οι εχθροί μας το επιβουλεύονται. Και κάποιοι άλλοι που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό, έχουν ήδη, μιλούμε για παγκόσμιους κολοσσούς που ασχολούνται με τα θέματα της εξόρυξης πετρελαίου, έχουν υποβάλει αιτήσεις και αυτό συνεπάγεται τεράστια έξοδα, ούτως ώστε να προχωρήσουν και να πάρουν προσφορές για τις έρευνες και την εξόρυξη. Μάλιστα. Επομένως, αυτό είναι ένας μεγάλος δρόμος, ο οποίος όμως δυστυχώς. Μακάρι να τον περπατήσουμε σωστά. Ναι, ναι, αλλά θα πάρει μερικά χρόνια. Κύριε Μαυρίδη, αμέσως μετά την κυρία Ιφηγένεια, να πούμε ποιες σημειώσεις πρέπει ο καθένας από εμάς να καθίσει για να βάλει κάτω στο σπίτι του, έτσι. Μάλιστα. Σήμερα το βράδυ, εκεί με τη γυναίκα του, ο καθένας με τον άντρα της, η κάθε γυναίκα, μόνοι μας όπως είμαστε, να τα υπολογίσουμε. Πάμε στην κυρία Ιφηγένεια. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Κυρία Ιφηγένεια, μας ακούτε? Καλησπέρα σας. Δεν μας ακούει, κυρία Ιφηγένεια. Πάμε στον κύριο Ανδρέα. Γεια σας. Χριστίνα, γεια σου. Γεια σας. Χαιρετώ και τον καλεσμένο σας. Γεια σας. Καλά. Ωραίο και επίκαιρο το θέμα σας. Να είστε καλά. Εκείνο το οποίο θέλω να πω πρώτα είναι το εξής, ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής δεν είναι κρατική. Είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος δανείζει το αμερικανικό κράτος. Και είναι καταχρεωμένη η Αμερική σήμερα σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, για τα δικά μας, εκείνο το οποίο είναι άξιο περιεργίας, πώς εξανεμίστησαν τα 500 εκατομμύρια σε χρόνο ρεκόρ, χωρίς να μπορούν να πούν πού τα έχουν ξοδέψει και να βρεθούμε από πάνω να χρωστάμε και να δανειζόμαστε τόσα δις. Δηλαδή, σε έναν χρόνο ρεκόρ, έχουν χρεώσει τις επόμενες γενιές με ποσά τα οποία
δυστυχώς, ίσως να μην μπορέσουν να τα ανταπεξέλθουν τα εγγόνια μας. Μάλιστα. Είναι καιρός λοιπόν να αναλάβουν τις νομικές ευθύνες, να υπάρχουν νομικές ευθύνες στο κράτος, ούτως ώστε οι κύριοι που κάθονται στις καρέκλες να πληρώνουν για τα λάθη και τις παρανομίες τις οποίες κάνουν κατά τη θητεία τους. Τότε μόνο έτσι δεν θα υπάρξει ούτε έλλειμμα, αλλά ούτε και να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις που βλέπει σήμερα ο Κυπριακός λαός. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ανδρέα, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μέχρι στιγμής τα σχόλια που ακούω δεν με βρίσκουν να διαφωνώ. Αντιθέτως, είμαι ευθυγραμμισμένος. Θα ενδυναμώσω την άποψη που έχει πει ο κύριος Ανδρέας με ένα παράδειγμα του τι έχει συμβεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εκεί, τρεις πρώην διοικητές της Κεντρικής Τράπεζας, μερικοί υπουργοί, ακόμα και ο πρόεδρος, αλλά και αρκετοί διευθυντάδες, γραφειοκράτες κλπ. Οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και αρκετοί καταδικάστηκαν διότι δεν ενήργησαν προς το συμφέρον της κοινωνίας. Μα. Δεν ενήργησαν να προστατεύσουν τον απλό πολίτη τον οποίον όφυλαν εκ των πραγμάτων και καθηκόντως να υπηρετούν. Από τη θέση τους, έτσι. Θα σας πω, είπα, το θέμα δεν... Πώς έχουν καταδικαστεί όμως, γιατί έχει σημασία. Αν έχει καταδικαστεί ένας δύο μήνες... Έχουν καταδικαστεί, μάλιστα ο ένας είχε καταρρεύσει στο δικαστήριο, αλλά θα σας πω και τι έχει συμβεί στην Κύπρο για να δούμε το πώς συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Είπα ότι δεν προσπαθώ να προσωποποιώ τα θέματα, γι' αυτό και αποφεύγω τα ονόματα. Είναι συμπεριφορές που προσπαθώ να στυλιτεύσω. Και ξέρετε, και την ευθύνη του καθενός μας και εμού συμπεριλαμβανομένου, στο πώς θα πρέπει να βρίσκουμε το θάρρος και να εκδηλώνουμε την αντίθεσή μας. Εδώ στην Κύπρο, ένας αρμόδιος, δεν έχει σημασία ποιος, μέσα από συγκεκριμένο βιβλίο, έχει καταγράψει ο ίδιος και ομολογεί ότι το κριτήριο στην κρίσιμη ώρα των αποφάσεων δεν ήταν απόλυτα το συμφέρον του πολίτη. Το έχει πει ο ίδιος. Αλλά υπησέρχονταν άλλες σκοπιμότητες. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θα ανέμενε κάποιος να το δηλώνει και δημόσια και μάλιστα ίσως να προσδοκεί και στον έπαινο. Αυτά έχουν συμβεί στη χώρα μας και εμείς οφείλουμε ως πολίτες να τα επικρίνουμε και να στυλιτεύουμε. Τώρα, έρχομαι και σε κάτι άλλο. Έχει συμβεί κάτι μετά από αυτό, μετά από αυτή την ομολογία? Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Μάλιστα τον τελευταίο καιρό και εγώ και μερικοί άλλοι το επαναφέραμε στο προσκήνιο όταν ανακαλύψαμε ότι τα προβλήματα τελικά είναι πολύ χειρότερα από ό,τι μας έλεγαν οι αρμόδιοι και ο συγκεκριμένος. Έρχομαι και σε κάτι που έχει πει ο κύριος Ανδρέας. Τα πράγματα στην Κύπρο πολλές φορές δεν τα αφήνουμε να καθαρίσουν και να το πω απλά, δυστυχώς οι επικείμενες προεδρικές εκλογές μολύνουν το δημόσιο διάλογο που κάνουμε δημόσια εμείς. Και όσο και αν προσπαθούμε επιστημονικά να αναλύσουμε ένα θέμα, το γεγονός ότι στην επιστήμη της οικονομίας εξ αντικειμένου κάποιοι έχουμε διαφορές, με δεδομένο αυτό και τις επικείμενες εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή όλη η συζήτηση συνεχώς μολύνεται από τις σκομιμότητες. Λέω το εξής απλό. Αντί να είναι οικονομική, γίνεται και πολιτική, έτσι, πολιτικά κίνητρα. Έτσι. Ξέρετε, οι αριθμοί δεν ψεύδονται. Είναι εμείς οι άνθρωποι που λέμε ψέματα. Αν δει ένας τους αριθμούς, είναι ολοφάνερο. Το είπε και ο κύριος Ανδρέας. Θα πω εγώ που πήγαν τα λεφτά. Δαπανήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό σε κοινωνικά επιδόματα και άλλες εισφορές. Εκεί πήγαν τα περισσότερα από αυτά. Τώρα, ένα πράγμα είναι να καθόμαστε να αποδίδουμε ευθύνες, το οποίο οφείλουμε να το κάνουμε, αλλά και από την άλλη θα πρέπει να κοιτάξουμε και πώς διαχειριζόμαστε το μέλλον. Διότι ενώσο εμείς μιλάμε και πολιτικά υπερίπτουμε ευθύνες, οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν έξω πολύ λίγο ενδιαφέρονται γι' αυτό. Εκείνο που προϊστώς τους ενδιαφέρει είναι θα έχω δουλειά στο τέλος του μήνα, θα μπορέσω να αποπληρώσω το δάνειο μου, θα συνεχίζω. Γιατί ό,τι και να τους λέμε εμείς, κύριε Μαυρίδη, άμα ήταν να μας ακούσουν τώρα, θα μας ακούγανε και πριν 5 χρόνια. Οπότε σημασία έχει σε αυτό το σημείο που είμαστε, τι κάνουμε. Ναι, δεν απαλλάσσω, Χριστιανά, την ευθύνη που έχει ο πολίτης. Όχι, βεβαίως. Έτσι, για να μην... Ο καθένας έχουμε, έτσι, είπαμε, άλλος πιο μικρό, άλλος τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Αλλά εντάξει, πρέπει να τα κοιτάξουμε όλα. Και σίγουρα κοιτάμε και μακροπρόθεσμα. Αλλά τώρα τι γίνεται? Δηλαδή, μπήκαμε, το ένας μήνας έκλεισε.
έχουμε αφήσει πάρα πολλές ανοιχτές τρύπες. Πάμε στο επόμενο τέλος του μήνα, που και εκεί θα μείνουν ανοιχτές τρύπες. Και φτάνουμε σε 2-3 μήνες να είναι τόσο πολλά τα χρωστούμενα, γιατί πάνω από 2 δόσεις η τράπεζα πλέον ξεκινάει μια άλλη διαδικασία εναντίον του πελάτη της, τέλος πάντων. Μέχρι τις 2 δόσεις είναι ανοιχτικά τα πράγματα. Ακόμη οι συνεργατικές είναι λίγο πιο ανοιχτικές από τις τράπεζες, αλλά οι τράπεζες στη δεύτερη δόση ξεκινάνε. Τι επιστολές που τις χρεώνεσαι, τι να κινηθεί με άλλες νομικές διαδικασίες. Και πάρα πολλά πράγματα που νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι πάρα πολύ γνωστά, τα ξέρουμε όλοι μας. Μάλιστα. Υπάρχουν απλά πράγματα. Και θα περάσουμε αμέσως μετά στον κύριο Μιχάλη, έτσι να μας πει δύο πραγματάκια εδώ. Δύο πραγματάκια πολύ σύντομα. Ναι, θα πω ότι καταρχήν ένας ο οποίος εισερώβει συνεχώς χρέη, το πρόβλημα είναι ότι σε κάποια φάση δεν θα μπορεί να το αποπληρώσει. Γι' αυτό προτείνω κάτι πολύ απλό. Εάν ειδικά όσοι έχουν φορτωμένες τις κάρτες τους, εισηγούμε να πάνε στην ίδια την τράπεζα ή σε ένα συνεργατικό όπου υπάρχει δυνατότητα και ήδη να προβούν σε ρύθμιση. Δηλαδή να πούν ότι αυτό το ποσό 5.500 αχρωστό δέχομαι, δεσμεύομαι να μου το μεταφέρετε σε δάνειο, να σας πληρώνω 80 ευρώ το μήνα και πλέον την κάρτα την κόβουμε στη μέση και την πετάσουμε. Ναι, γιατί το επιτόκιο της κάρτας που είναι και κάθε μήνα δεν είναι όπως το δάνειο που... Πολύ σωστά. Είναι κάθε μήνα. Πρακτικά, αν συνυπολογιστούν όλες οι χρεώσεις, μπορεί καμιά φορά να είναι και το διπλάσιο και περισσότερο. Κάτι άλλο που συστήνω είναι ότι μπορεί να ακουστεί αυτονόητο. Πρέπει να κάνουμε έρευνα. Όπως μια εταιρεία κάνει έρευνα να βρει τις χαμηλότερες τιμές, σας ομολογώ ότι και εγώ ίδιος βλέπω ήδη τεράστια διαφορά, για παράδειγμα, στην βενζίνη, στις τιμές. Βλέπω διαφορά από υπεραγορά σε υπεραγορά. Υπάρχουν διαφορές. Και ξέρετε τι λέω, πολύ απλό. Όταν πάει κάποιος στην υπεραγορά, και χαίρομαι γιατί το βλέπω όλο ένα και περισσότερο να το χρησιμοποιούν, καταγράψετε τι χρειάζεστε και πηγαίνετε στην υπεραγορά. Κερδίζετε και χρόνο και δεν αφήνετε τον εαυτό σας να περιφέρεται άσκοπα δεξιά-αριστερά. Γιατί το μάτι είναι αχόρταγο, παίρνουμε περισσότερα από αυτά που χρειαζόμαστε. Ναι. Και κάτι τελευταίο σε σχέση με τη δουλειά. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να βγούμε έξω για να δεχτούμε ότι αυτή η συγκυρία είναι πολύ δύσκολη, δεν έχουμε ευθύνη για τις κακές συγκυρίες, αλλά θα πρέπει να το βιώσουμε και ενδεχομένως θα πρέπει να αποδεχτούμε εργασία την οποία κάτω από άλλες περιστάσεις δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδεχτούμε. Αυτό είναι μια ομοί πραγματικότητα την οποία δυστυχώς θα πρέπει να αποδεχτούμε. Και αναγνωρίζω, δεν θα το αποφύγω, αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας έξω στον κόσμο, γιατί ένας σημαντικός αριθμός, είτε αυτοί λέγονται παράνομοι, είτε πολιτικοί πρόσφυγες, είτε οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι πιθανώς να μην συνεισφέρουν στα ταμεία του κράτους, αλλά ταυτοχρόνως έχουν να παίρνουν, αυτό το πράγμα είναι κάτι που εξοργίζει τον κόσμο και δεν έχει να κάνει τίποτα ούτε με ρατσισμό ούτε με τίποτε άλλο. Ο κάθε πολίτης, όπως υπάρχει νομιμότητα, και έτσι ακριβώς. Είναι σε αυτό. Πάμε στον κύριο Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη μου, συγγνώμη που περιμένατε λίγη ώρα. Καλό σας απόγευμα. Ναι, γεια σου Κριστιανά, γεια σου κύριε Μαυρίδη. Γεια σας. Ξαναμιλήσαμε με τον κύριο Μαυρίδη. Ωραία. Εγώ έχει 42 χρόνια που βάζω κοινωνικές ασφαλίσεις. Mm-hmm. Κύριος Μιχάλης είναι από τη Λάρνακα. Είστε από τη Λάρνακα, κύριε Μιχάλη. Όχι, από Λευκοσία. Μάλιστα, ρωτάει εδώ ο κύριος Μαυρίδης, μάλιστα. Από Λευκοσία. Ναι. Ήμουν εποχιακός πυροσβέστης, έτσι για να ξέρει που ξαναμιλήσαμε μαζί. Βεβαίως, ξαναμιλήσαμε. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή δεν με προλάβατε. Ήμουν 4 χρόνια εποχιακός πυροσβέστης, δεν με προλάβατε και είμαι άργος. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν παίρνω ούτε επίδομα, ούτε η γυναίκα μου εργάζεται και προσπάθησα με κάθε τρόπο να βρω το δικαίωμα. Μέχρι στη Βουλή έβγαλε νομοθεσία η Βουλή ότι να δικαιωθώ, τέλος πάντων, όπως επίλυσε ο κύριος Ανδρέας Χρήστου του Υπουργείου Εργασίας, ότι όσοι έχουν προϋπηρεσία, όπως οι ορομήσεις κυβερνητικοί, να μην απολύονται. Εγώ αντιθέτως με βγάλαν έξω και προλάβα συνταξιούς κυβερνητικούς, παρακαλώ, γεωργούς που παίρνουν επιχορηγήσεις. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να αποταθώ, σε ποιον οργανισμό.
επιστολή στον αρχηγό αστυνομίας έστειλα, στον υπουργό δικαιοσύνης έστειλα, την υπουργό εσωτερικών έστειλα για τη σφήρα που δεν με προλάβα, γιατί κάποιοι είχαν τα μέσα και κάποιοι σε προλάβαση. Αυτό δεν μπορώ να βρω το δίκαιο μου. Όμως ζητώ από τον κύριο Μαυρίδη, αν ξέρει, τώρα δεν έχω κανένα μπορώ. Τίποτε. Πού μπορώ να αποταθώ και τι πρέπει να κάνω. Μάλιστα. Θα προτείνω κάτι, δεν θα το συζητήσουμε δημόσια. Ας παρακαλέσω. Όμως... Ναι. Ετοιμαζόμουν να σας πω να αφήσετε και πάλι το τηλέφωνο σας. Το έχουμε το κύριο Μιχάλη. Ναι, και θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή. Εκτός από αυτό, στην Επίτροπο Διοίκησης προσπάθησα και δεν πήρα απάντηση. Δεν πήρατε απάντηση, μάλιστα. Παντός, καμιά φορά δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Πριν να έρθω εδώ, με πήρε τηλέφωνο κάποιος γνωστός μου, τον οποίο έχει καιρό να δω, και μου περιέγραφε με λεπτομέρειες αυτά που καταγγέλλει. Ναι. Και γι' αυτό δεν θέλω να πω περισσότερο. Γιατί χωρίς κανένα εισόδημα, χωρίς τίποτα. Όχι, αναφέρομαι και στο τμήμα δασό. Όταν κάποιοι άλλοι ξένοι να παίρνουν επιχορηγήσεις και να παίρνουν παγουλά σε επιταγές και εγώ 42 χρόνια βάζω κοινωνική ασφάλιση να μην μπορώ να πάρω τίποτε. Γιατί έληξε το ανεργιακό 6 μήνες και έμεινα έτσι. Μάλιστα. Κύριε Μιχάλη μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε εμείς το τηλέφωνό σας, θα το παραδώσουμε στον κύριο Μαυρίδη, έτσι ακριβώς όπως έχετε πει, για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία εκτός αέρα. Ναι. Με τον κύριο Μιχάλη έχω συζητήσει και μάλιστα εκτενώς. Έχουμε πει αρκετά δηλαδή. Γνωρίζω και την κατάσταση την προσωπική του. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα σε αυτό. Θα τον πάρω εγώ ένα τηλέφωνο μάλιστα. Μετά. Πάμε στον κύριο Θεόδωρο. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Ναι, κύριε Χριστιανά, σας χαιρετώ. Γεια σας, κύριε Θεόδωρο μου, σας ακούμε. Και χαιρετώ, γεια σας. Στην αρχή ο κύριος Μαυρίδης, πώς το λένε. Ναι, ο κύριος Μαυρίδης. Είπε, αν καλέσετε και 5 διαφορετικούς οικονομολόγους, θα σπούν όλοι τα διαφορετικά πράγματα. Αλλά έχουν και μία κοινή γραμμή, όπως ναι, μας είπε. Έχουμε και κοινή βάση, έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Ναι. Σύμφωνο σε αυτό. Mm-hmm. Εγώ έζησα την Ευρώπη όταν ήταν πρωθυπουργός η κυρία Τάτσερ στην Αγγλία. Μάλιστα, δεκαετία του 80. Ναι, το 80 ακριβώς. Μάλιστα. Όταν είπα εσύ ότι θα με βάλω στην Ευρώπη, εγώ είπα, Θεέ μου, όχι. Θα είναι καταστροφή μας. Διότι πρώτα απ' όλα, οι συμφωνίες που έκαναμε για να μπούμε στην Ευρώπη δεν τα διαχειριστήκαμε με τον τρόπο που έπρεπε. Μάλιστα, βεβαίως. Ό,τι μας έλεγαν, λέγαμε ναι. Έτσι δεν είναι η τακτική μας, κύριε Θεόδωρε, στην Κύπρο. Δηλαδή, ό,τι και να μας ζητήσουν, ναι, θα πούμε. Πάντα χρησιμοποιούμε, έτσι είναι. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο, άνθρωπος. Το δεύτερο, να μου επιτρέπετε, ναι, έρχονται να μου συγκρίνουν την Ισπανία, την Αγγλία, την Ιταλία για το ανεργιακό. Και έρχονται και λένε η Ισπανία έχει 21% ανεργιακό. Μα ένα λεπτό, πόσα εκατομμύρια είναι η Ισπανία, η Αγγλία. Εμείς 500 νομάτι είμαστε και έχουμε 50.000 άνεργους. Αν το συγκρίνουμε, ερχόμαστε να έχουμε τους τριπλάσιους άνεργους από αυτές τις χώρες. Τρίτον και τελευταίο, παρακαλώ, ναι, γιατί τα ρίχνουν όλα στις τράπεζες. Πώς θα δίνουν στους δημόσιους υπαλλήλους. Το σκεφτήκαμε αυτό. Ναι, κύριε Θεόδωρο μου, βεβαίως η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους δημόσιους υπαλλήλους γιατί πηγαίνετε και εισπράτετε το μισθό σας. Γιατί και εμείς να ήμασταν στη θέση τους, θα πηγαίναμε και εμείς να πάρουμε το μισθό μας στο τέλος του μήνα. Πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο, Χριστιανά. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Θεόδωρο μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εσείς, κύριε Μαυρίδη, αν σας έδινε κάποιος ένα πολύ παχουλό μισθό, θα λέγατε όχι, δεν θα πάω να το πάρω. Μάλιστα, θα έλεγα ότι αν μπορούσα να επιλέξω να μην εργάζομαι καθόλου και να πληρώνουμε από πάνω ακόμα καλύτερα. Η προσωπική επιλογή είναι ένα. Η δημόσια πολιτική όμως είναι άλλο. Θα κάνω δύο σύντομα σχόλια. Το ένα είναι ότι σε σχέση με την ανεργία, εμάς στην Κύπρο,
Συμβαίνει και το εξής, ότι για χρόνια είχαμε συνηθίσει, για δεκαετίες, όπου το ποσοστό ανεργίας ήταν ουσιαστικά αυτό που λέμε οικονομικά το φυσιολογικό. Δηλαδή ένα 2%, 2,5%, το οποίο ήταν ο κόσμος ο οποίος είτε άλλαζε δουλειά, αλλά δεν είχαμε πρόβλημα ανεργίας στην Κύπρο. Και γι' αυτό σήμερα, όταν η ανεργία φτάνει σε διψήφιο αριθμό, αντιλαμβάνεστε πόσο άσχημο είναι για μια κοινωνία η οποία έχει βιώσει πλήρη απασχόληση. Τώρα, νομίζω ότι όπως έχουν τεθεί τα πράγματα, μας αδικεί λίγο στο τέλος, με την έννοια ότι αν πραγματικά δείξαμε ότι ρίχνουμε όλο το βάρος μόνο στις τράπεζες, δεν είναι σωστό. Και τα δημόσια οικονομικά του κράτους πάσχουν, και γι' αυτό είχα αναφέρει σε κάποια φάση της κουβέντας μας ότι οι αριθμοί είναι οι μόνοι που λένε, δεν λένε ψάματα. Έχουμε κάνει αίτηση για στήριξη, και η αίτησή μας δεν είναι μόνο για τις τράπεζες, είναι και για τα δημόσια οικονομικά. Επομένως, αν δεν είχαμε πρόβλημα στα δημόσια οικονομικά, δεν θα χρειαζόταν να αντλήσουμε και από εκεί. Άρα οι αριθμοί είναι εκεί, και γι' αυτό, ξέρετε, επιμένω στο σημείο που είπα για τις εκλογές. Ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε έξω από τη συζήτηση τις πολιτικές σκοπιμότητες. Εγώ σκέφτομαι κάτι το οποίο είναι πολύ σκληρό και πολύ βαρύ από την αρχή της εκπομπής, πραγματικά, και αναρωτιόμουν τόση ώρα αν έπρεπε να το πω, αλλά επειδή γενικότερα είμαι άνθρωπος που πάντα λέω τη σκέψη μου και το ότι σκέφτομαι προσωπικά, σαν χριστιανά δεν εκφράζω καμία άποψη. Μιλάμε για επιτόκια τρελά, επιτόκια τα οποία έρχονται στο τέλος της ημέρας και κλείνουν σαν μια σφιχτική θηλιά γύρω από το λαιμό μας, γύρω από το λαιμό της κάθε οικογένειας, του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Ερχόμαστε όλοι μας και κατηγορούμε τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τοκογλυφία, γιατί έρχονται από εμάς και αν μας δώσουν 10, έρχονται μετά στο τέλος του μήνα και θέλουν 20. Δηλαδή εδώ, όταν είναι κάτι νόμιμο, αλλά μιλάμε για τεράστια ποσά, είναι κάτι νόμιμο. Δεν μιλάει κανείς ούτε με άσχημα λόγια, ούτε το κατηγορούμε, εκτός από εμάς που είμαστε, δηλαδή, για να το υποστούμε αυτό. Είναι μια νόμιμη σε αυτή την περίπτωση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στη συζήτηση μας αρχηγός, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει για την προνομιακή μεταχείριση που ετύχανε και τη χάνει ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο, και με ρωτήσατε από ποιους, και σας είπα από το ίδιο το κράτος. Είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς, ότι και ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ στην Κύπρο εδώ και πάνω από 10 χρόνια και αφορά τον τρόπο με τον οποίο και οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειρίζουν τα διάφορα συμβόλαια τους, αυτό το πράγμα δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Δεν το έχουμε δει, και ενώ υπάρχει και υπηρεσία στο Υπουργείο Εμπορίου, στην οποία κανονικά οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να πάν και να καταγγείλουν, και η υπηρεσία αυτή να προβεί σε ενέργειες για την έρευνα γύρω από την τεκμηρίωση της καταγγελίας. Τι θα γίνει όμως, δηλαδή, αν εγώ πάω και καταγγείλω ότι το δάνειο που πληρώνω έχει πάρα πολύ ψηλό επιτόκιο, θα γίνει κάτι? Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μπορεί να μην είναι το καλύτερο παράδειγμα, αλλά όλοι το κατανοούν. Ο χρόνος για όλους μας είναι 365 μέρες. Ναι. Εάν κάνετε μια κατάθεση, βάλετε χρήματα στην τράπεζα, τότε θα πάρετε τον τόκο και τα χρήματα σας πίσω, αν είναι γραμμάτιο, για ένα χρόνο, σε 365 μέρες. Αν δανειστείτε από την ίδια τράπεζα το ίδιο ποσό που βάλατε κατάθεση, τα χρήματα της η τράπεζα τα απαιτεί από εσάς σε 360 μέρες. Δηλαδή, όταν τη συμφέρει, είναι λιγότερες οι μέρες του χρόνου, όταν θα δώσει είναι περισσότερες. Είπα, αυτό δεν εξηγεί τα προβλήματα, αναδεικνύει την αντίληψη, την προνομιακή μεταχείριση, την οποία ετύχαναν και τη χάνουν. Γι' αυτό, και για να χρησιμοποιήσω ένα αρχαιελληνικό όρο, αισθάνεται ο κόσμος ότι το τραπεζικό σύστημα και οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν διαπράξει ύβρι, έχουν υπερβεί τα ίστατα όρια που αυτή η κοινωνία ανέμενε από κάποιους οι οποίοι έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης. Ναι, γιατί όταν εγώ πάω να πάρω ένα δάνειο, ή Γιαννάκης, ο Κωστάκης, η Μαρούλα, η Γεωργία, και αναγκαστικά πρέπει να πάρω το δάνειο που είναι 10-10,5%, γιατί και η άλλη τράπεζα είναι 10 και η άλλη τράπεζα είναι 9,5 και η άλλη μπορεί να μην μου κάνει δάνειο, γιατί μπορεί να είχα ένα προβληματικό λογαριασμό εκεί ή οποιοδήποτε παραδείγματα κι αν έχουμε ο καθένας από εμάς. Όταν φτάνει κάποιος σε αυτό το σημείο που πρέπει, είναι αναγκασμένος να πάρει αυτό το δάνειο με 10, 10,5, 11%, τι είναι αυτό?
Αυτή είναι η κατάσταση που βρίσκεται το Κυπριακό κράτος σήμερα. Είμαστε στη γωνιά και γι' αυτό η λεγόμενη διαπραγμάτευση στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε επιλογή. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, Χριστιανά. Καλό απόγευμα, κύριε Μαυρί. Γεια σας, καλό απόγευμα. Εγώ είμαι ένας πολίτης που θέλω να έρθει η Τρόικα, καλωσόρισε, γιατί ελπίζω να κάνει μια διαφάνεια σε αυτήν την 40 ετία το τι έχει γίνει και ήρθαμε σε αυτό το σημείο που ήρθαμε. Στην κυβέρνηση του Παδοβούλου έγινε μια επαναπάτρηση των δισεκατομμυρίων με 5% φόρων. Και αυτά τα λεφτά έχουν επενδυθεί στην επιχείρηση developer και πολλοί από τους πολιτικούς, ξέρω και θετικά εγώ, είναι εμπλεκόμενοι πίσω από τα developers. Λοιπόν, αυτοί εκαταχρέωσαν τον κόσμο την πενταετία Χριστόφια. Ο κόσμος όλος έχει δανειστεί 300-400 και θα του τα ζητήσουν πίσω τώρα. Είναι πολύ λογικό να τα επιστρέψουμε. Αλλά είναι εύκολο σε ανεργία να επιστρέψεις αυτά τα λεφτά. Είναι αδύνατον. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά που έχουμε χρεωθεί, οι κύριοι developers τα έχουν πάρει πίσω πάλι στο εξωτερικό και να τα φέρουν πίσω ξανά πάλι με το 5%. Πρέπει η Τρόικα να προσέξει να φορολογήσει αυτόν τον πλούτο. Δεν πρέπει να ζητούν από τον Κύπριο πολίτη μόνο στα χαρακόμματα την ώρα που να έχουμε νεφροπραξίες. Ο Κύπριος πολίτης έχει ξυπνήσει και τώρα δεν ψηφίσε το 34% να πάμε στο 80%. Τα ίντερνετ τώρα βουίζουν. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη, μου να είστε αυτό καλά. Αυτό πιστεύω εγώ. Ο κύριος Παναγιώτης, να ρωτήσω κάτι. Κύριε Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, στο τηλέφωνο. Ορίστε. Ναι, θέλει κάτι ο κύριος Μαυρίδης να σας ρωτήσει. Είστε ο κύριος Παναγιώτης που μιλήσαμε πριν 2-3 εβδομάδες. Μάλιστα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Η Τρόικα θέλω να έρθει εγώ στην Κύπρο, ναι, ναι, να κάνει τη δουλειά της σωστά. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Παναγιώτης έχει επιλέξει την ανωνυμία. Θα το σεβαστώ. Ξέρετε, αισθάνομαι τώρα δέος που σας μιλώ. Ο κύριος Παναγιώτης ήταν ένας από αυτούς, ο οποίος το 1974 παρατρίχα να ήταν ανάμεσα στους πεσόντες. Και με 1000 βάσανα κατάφερε να φύγει εδώ στον Άγιο Δωμέτιο και να επιβιώσει. Πέρασε από τεράστια πράγματα, δεν είναι επί του παρόντος, και δίνει αγώνα σήμερα για να αντεπεξέλθει σε όλους αυτούς οι οποίοι τον εξαπάτησαν, ενδεχομένως να έχουν διαπράξει και ποινικά αδικήματα. Λοιπόν, θα διαβεβαιώσω κάτι. Δεν είναι ο μόνος, είναι και πολλοί άλλοι, ίσως να είναι και παράξενο το αίσθημα που αισθανόμαστε κάποιο είδους ανακούφιση επειδή επιτέλους ήρθε η Τρόικα. Είναι κακός αυτό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και αυτό με τη φοροδιαφυγή είναι μια άλλη τεράστια πληγή που υπάρχει στην Κύπρο. Και στις 7 συστάσεις της Τρόικας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να είμαι απόλυτα δίκαιος πριν έρθει η Τρόικα, είναι και μια η οποία αφορά τη λήψη αυστηρών μέτρων, ούτως ώστε να σταματήσει επιτέλους και η φοροδιαφυγή αλλά και η μαύρη οικονομία. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, το είχα πει πολλές φορές, ζούμε στην Κύπρο, δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι φίλοι μας και συγγενείς μας, οι οποίοι σε συγκεκριμένα επαγγέλματα δεν πληρώνουν φόρους και τα ξέρουμε πολύ καλά. Mm-hmm. Αλλά δεν πρόκειται εγώ, δεν είμαι εγώ που θα διαμορφώσω την πολιτική. Είναι αυτό το κράτος. Υπάρχουν αρμόδιοι. Πρέπει να το επιβάλλει και να μην επιτρέπει, να μην υπάρχουν αυτά τα περιθώρια κάποιος να ξεφύγει. Και ξέρετε, έχετε δει ότι έχω επιλέξει να μην πω καθόλου στα πολιτικά. Υπήρχαν προσδοκίες. Όταν εκλέγεται ένας και αναλαμβάνει την προεδρία του κράτους, προσδοκείς ότι τουλάχιστον κάποια πράγματα θα διαχειριστεί με τρόπο που να υπηρετήσει τον μέσο πολίτη. Και αυτή η απίστευτη απόγνωση και η σημερινή, θα έλεγα, αυτό το αίσθημα που ακούσα από τον κόσμο είναι η απογοήτευση και η διάψευση των προσδοκιών, η οποία δυστυχώς επιβεβαιώνεται και από την πραγματικότητα. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Μιχάλη. Γεια σας, κύριε Μιχάλη. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Σας ακούω. Κύριε Μαυρίδη, τι γίνεστε? Είμαι καλά, σας χαιρετώ. Τι κάνετε? Το λοιπόν, πρώτα θα πω, θα με συγχωρήσω, αλλά θα πω από τον αέρα μία ημνή. Σε έναν παιδάκι που γίνεται τώρα η κηδεία του, Περινιώτη.
Έναν. Ένα στρατιώτη. Α, ο Κωνσταντίνου Χαράλαμπου, ναι. Είμαι στο Facebook και ακριβώς παρακολουθώ. Σας παρακολουθώ δακτυλικά από το Facebook. Διαβάζω. Επιτρέψτε να σας πω περί τίνος πρόκειται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται η κηδεία ενός 18χρονου, ο οποίος έπεσε το 1974 στην Κερίνια. Η καταγωγή του είναι από την Κερίνια. Και τα οστά του βρέθηκαν λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Ιλαρίωνα. Αν θέλετε να πείτε εσείς περισσότερα, μπορείτε να το πείτε. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε το όνομα. Κύριε Μιχάλη μου, σας ακούμε. Το όνομα είναι Χαραλάμπος Κωνσταντίνου του Ελευθερίου, ο άνθρωπος. Μάλιστα. Το παιδί που κυρεύεται. Εγώ όμως θέλω να σας πω δύο ερωτήματα. Ξέρεις, ο κύριος Ορφανίδης είπε ότι ο πρόεδρος μας έβαλε την υπογραφή μου, εδέχτηκε, εκβιάστηκε, με οποιοδήποτε τρόπο μου μηνέψε εδώ και είχαμε μια ζημιά 4 δις. Το είπε από άλλο σταθμό, νομίζω ότι... Εγώ αυτό που θα ξέρω είναι πού εμπρεθεί, γιατί αυτά τα 4 δις τα οποία υπόγραψε ή εδεσμεύτηκε ή εδέχτηκε ο πρόεδρος και τα έχασε την Κύπρος. Από πού, αν γνωρίζετε. Μάλιστα, ισχύει αυτό κύριε. Δεύτερο, ο πρόεδρος, η κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έπρεπε να πάρουν την έγκριση της Βουλής για να έρθουν να δεσμεύσουν τις επόμενες γενναίες για τα δισεκατομμύρια της λαϊκής. Μάλιστα. Σε αυτόν τον τρόπο κύριε Κώστα, τι γίνεται. Κύριε Μιχάλη, να ακούσουμε τα σχόλια. Για τα τρισέγγωνα μου. Κύριε Μιχάλη μου, να ακούσουμε τα σχόλια του κύριου Μαυρίδη εδώ σε αυτά που έχετε ρωτήσει. Ισχύει αυτό το πρώτο που μας είπε ο κύριος Μιχάλης. Αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί θα ήθελα να το σχολιάσω. Διότι έχω ακούσει κάποιες δηλώσεις, αλλά δεν αντιλήφθηκα, ούτε και τώρα φυσικά, ούτε και χθες το βράδυ, τι ακριβώς ήταν αυτό το ποσό, σε τι αναφερόταν. Μάλιστα. Ο πρώην διοικητής. Διότι το ποσό που άκουσα δεν συνάδει με το ποσό, για παράδειγμα, που δανείστηκε από τη Ρωσία. Δεν συνάδει με κάτι συγκεκριμένο. Γι' αυτό και, με πάσα επιφύλαξη, θέλω να συμπεριφερθώ υπεύθυνα. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Πολύ καλά κάνετε. Μάλιστα. Έτσι, για να μιλάμε για αυτά τα οποία γνωρίζουμε και είναι σίγουρα να μιλάμε. Τώρα, σε σχέση με το θέμα της Λαϊκής Τράπεζας, μια και αναφέρθηκε, είναι όντως παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα. Με την εξής έννοια, και έχω και επιστημονικά τεκμηριώσει, ότι εκείνο το βράδυ, κατά το οποίο η Βουλή μας ψήφισε το νόμο για την στήριξη της Λαϊκής Τράπεζας, το είπα και ήταν δίπλα μου και βουλευτής σε ένα άλλο κρατικό κανάλι και το επιβεβαίωσε. Η διαδρόμη της Βουλής ήταν κατάμεστη από τα στελέχη της Λαϊκής Τράπεζας, τα οποία ανυπομονούσαν και πίεζαν να ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ούτως ώστε να υπάρξει παρέμβαση στη Λαϊκή Τράπεζα. Αυτό το πράγμα για μένα δείχνει ότι δεν μελετήθηκαν όλες οι πιθανές επιλογές. Γιατί υπήρχε και η πιθανότητα να εξαγοραστεί η Λαϊκή Τράπεζα από κάποιον άλλον. Θα μπορούσε να πει κάποιος σήμερα, ναι, αλλά η τιμή θα ήταν πολύ χαμηλή. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν θα μετέφερε οποιοδήποτε κόστος στον πολίτη, οποιοδήποτε κόστος στο φορολογούμενο. Άλλο κόστος. Θα είχε όμως άλλες συνέπειες. Για παράδειγμα, θα ξεκινούσε ο αγοραστής και σας μιλώ εκ πείρας και θα έλεγε, ξεκινώντας από τον κορυφαίο, 1, 2, 3, 4, 5, 150 στελέχη, φεύγουν αμέσως και πάνε σπίτι τους. Και να κλείσει και κάμποσα υποκαταστήματα. Αλλά αυτό για να γίνει, δηλαδή να έρθει ο αγοραστής και να ενδιαφερθεί πραγματικά, θα πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να το πράξει. Μάλιστα. Εμείς επιλέξαμε κάτι άλλο. Πάμε και φορτώσαμε στον πολίτη όλο αυτό το κόστος. Πάμε στα γρήγορα και στην τελευταία μας τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γιώργο, γεια σας. Καλό απόγευμα. Χαίρετε. Είχα πολύ υπομονή να σας ακούω. Συγγνώμη, έτσι που περιμένατε κιόλας. Δεν έχει πρόβλημα. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Μαυρίδη και από τον Ανδρέα και τον Παναγιώτη στην Αμερική. Ο Γιώργος ο Παναγιώτου είμαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα ερώτημα σχετικά με όλη αυτή την οφάβλον κύκλο. Έναν ταμείο προνοίας το οποίο υπάρχει κατατεθειμένο από τους υπαλλήλους. Μάλιστα. Το οποίο εκτίθηκε το ταμείο προνοίας σε αγορά νομολόγων, χρεογράφων, από κάποιες τράπεζες. Αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί κάποια λεφτά από ταμεία προνοίας.
Εάν τώρα δεν επενδύσουν σε ομόλογα και χρεόγραφα και μείνουν μόνο με καταθέσεις, αλλά σε τράπεζες προβληματικές, όπως ακούσαμε, Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου. Ας μην λέμε. Ο κόσμος όλος το ακούει. Το ξέρω, κύριε Γιώργο, μου, αλλά... Μα αφού εμείς το έχουμε ντουμ πάνω που λέει η παροιμία. Πείτε μας, πείτε μας. Λέω τώρα, αυτά τα ταμεία, εάν μπουν σε τράπεζες προβληματικές, θα έχουν πάλι κάποιον αντισημένο ρίσκο, έστω και με απλές καταθέσεις. Καλό ερώτημα. Μάλιστα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω, θέλω να μείνω ο Γιώργος ή να φύγει από την γραμμή. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, ο Γιώργος ξέρει πολλά για μένα από τον καιρό της Αμερικής, γι' αυτό εξαγοράζω τη σιωπή του. Λοιπόν, η απάντηση και μου δίνει την ευκαιρία να πούμε κάτι το οποίο και εμένα μου διέφυγε σε άλλη εκπομπή να αναφέρω. Είχαμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι καταθέσεις στις τράπεζες μας είναι εγγυημένες μέχρι 100.000. Ναι. Αυτό χρειάζεται όμως μια διευκρίνηση. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί μου δίνει αφορμή τώρα ο Γιώργος με το Ταμείο Προνοίας. Αυτή η εγγύηση μέχρι 100.000 για κατάθεση είναι για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο σε μια τράπεζα. Δηλαδή, εάν η κατάθεση είναι σε μια εταιρεία ή σε ένα ταμείο προνοίας, δεν ισχύει η εγγύηση. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Κοιτάξτε, λέω, προσπαθώ να παραμείνω πιστά σε αυτό που λέω. Έχουν γίνει τα μαλλιά μου σπόντες σήμερα με αυτά που ακούμε και με αυτά που συζητάμε. Δεν υπάρχει εγγύηση των καταθέσεων. Δηλαδή, αν αύριο μια τράπεζα, οποιαδήποτε τράπεζα, πάει κάποιος από εμάς και κάνει μια κατάθεση 50.000 ευρώ και την επόμενη μέρα αυτή η τράπεζα εξαφανιστεί από το χάρτη, πάει εκεί στο υποκατάστημα και δεν υπάρχει τέτοια τράπεζα, έχει χαθεί. Ναι. Αυτό το ποσό είναι εγγυημένο, θα το πάρει από το κράτος εφόσον είναι μέχρι 100.000, εφόσον η κατάθεση έγινε στο όνομα ενός φυσικού προσώπου. Εάν είναι το Ταμείο Προνοίας, το Ταμείο Προνοίας, για το Ταμείο Προνοίας, τα περιουσιακά του στοιχεία, δηλαδή αυτές οι καταθέσεις που έχει, δεν έχουν αυτή την επιπλέον κάλυψη που έχουν οι καταθέσεις ενός φυσικού προσώπου. Μα εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει επιπλέον κάλυψη, γιατί ας πούμε το Ταμείο Προνοίας ασφαλίζει στην ουσία πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλά φυσικά πρόσωπα. Μάλιστα. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένας λόγος επιπλέον το Ταμείο Προνοίας να είναι ακόμη πιο ασφαλισμένο από ότι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Ωραία. Θα σας πω απλώς το αντεπιχείρημα. Και το αντεπιχείρημα εδώ είναι ότι το Ταμείο Προνοίας πρέπει να τη χάνει μιας όσο το δυνατό επαγγελματικής διαχείρισης. Μάλιστα. Και θα πρέπει αυτός που το διαχειρίζεται να ταξινομήσει τα χρήματα και να βάλει σε κρατικά ομόλογα, σε καταθέσεις οι οποίες να είναι εγγυημένες, ενδεχομένως εκτός Κύπρου. Γι' αυτό και σας λέω ότι περιορίζω κάποια πράγματα, γιατί δεν θέλω να δίνω και λαθασμένα μηνύματα. Κάποιοι έχουν επιλέξει την ασφάλεια σε τραπεζικές καταθέσεις εκτός Κύπρου με επιτόκιο κάτω και από το 1%. Μάλιστα. Κύριε Μαυρίδη, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι πάντα πολύ χρήσιμες αυτές οι συναντήσεις μας που έχουμε εδώ στην εκπομπή και είναι για να μας προβληματίζουν ακόμη πιο έντονα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Είναι και δική μου χαρά και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε να σας έχουμε εδώ και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, έτσι, γιατί δεν θα προλάβουμε να τα πούμε άλλο σε αυτή τη χρονιά. Έγινε οριστική απόφαση για ανανέωση του προγράμματος. Πρώτο Θεός με το καλό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.